Έκανα μία σύντομη τοποθέτηση. Αν χρειαστεί, θα επανατοποθετηθώ. Παρακαλώ. Από πλευράς μειοψηφίας. Χωρίστε, κύριε Νομάρχη. Έχει το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει μια βασική αρχή, θα έλεγα, του δικαίου, ότι οι πλειοψηφίες ορίζουν τις πολιτικές. Αλλά αφού δώσουν το δικαίωμα και στις μειοψηφίες να εκφραστούν. Η δική μας παράταση εκφράστηκε και τοποθετήθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν νομίζω ότι από αυτά που άκουσα σήμερα προέκυψε κάτι καινούριο. Επίσης, στην αρχική μου τοποθέτηση είχα εκφράσει την ευχή ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να σταθεί στο ύψος της ιστορικής κληρονομιάς. Λυπάμαι που από το δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώνω ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί. Γιατί ο χειρισμός, κύριε Πρόεδρε, του συγκεκριμένου θέματος δείχνει νοοτροπία συλλογικών οργάνων και όχι Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης. Δεν ξέρω πόσοι από τους παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους επίστηκαν για τους λόγους, νέους λόγους επίκλησης που αναφέρατε, εγώ τουλάχιστον, επιτρέψτε, δεν κατάλαβα. Μια τελευταία παράκληση, κύριε του Προεδρείου, δική μου άποψη, σταματήστε να λειτουργείτε όπως το παρελθόν. Γνωρίζω ότι αυτό είναι κάτι σκληρό, αλλά ειλικρινά είμαι εξοργισμένος. Επικαλείστε ότι συγκαλεί το Συμβούλιο μετά επίκληση νεωτέρων στοιχείων. Στοιχεία που, κατά την άποψή μου, όπως ανέβηκε προηγουμένως, δεν προσκομίστηκαν ή δεν ακούστηκαν. Αντίθετα, έχουμε στη χέρια μας την πρόσκληση της Τετάρτης για να εκφράσουμε γνώμη, όπως είπαμε και προηγουμένως, για τα δύο, για τα νομικά πρόσωπα γενικότερα. Γιατί αυτή η βιασύνη, αφού Τετάρτη θα μιλήσουμε για τα νομικά πρόσωπα? Κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι προεκλογικές συμμαχίες δημιουργούν μετεκλογικές υποχρεώσεις. Αυτά όμως πρέπει να λύνονται με ξεκάθαρα λόγια και βέβαια, γιατί όχι, με αμοιβαία και με ξεκάθαρη κατανόηση. Τονίσαμε το προηγούμενο Συμβούλιο ότι δεν είμαστε αντίθετοι της αρχής. Στη λήψη μιας σχετικής απόφασης πρέπει όμως να δούμε τη σκοπιμότητα. Παράλληλα, διαπιστώσαμε ότι, εκτός των άλλων, ότι η κίνηση αυτή δείχνει μια αδυναμία εκμετάλλευσης των νέων δεδομένων που δημιουργεί ο νέος Δήμος Σπάρτης. Δηλαδή, την αξιοποίηση του συνόλου του υλικού των τέως καποδιστριακών δήμων. Αντίθετα, διαπιστώνει κανείς μια φοβία στο να αναδειχθεί το νέο αυτό δυναμικό που υπάρχει, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια καχυποψία, θα έλεγα, βάζοντας, θα μου επιτρέψει, μια μπούρκα σε οτιδήποτε παλιό, μη τυχόν και το χάσουμε. Και τούτο γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν παραμείνει αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσιοδικαίου ο αθλητισμός, ο οργανισμός Δήμου Σπαρτιατών, δεν θα μπορέσει μελλοντικά να συγχωνεύσει τους ΟΝΑ των δημοτικών διαμερισμάτων, όπως είναι του Μιστρά, όπως είναι του Μουφάριδος, όπως είναι της Πελάνας. Κάτι που το αναφέρει ξεκάθαρα εγκύκλιος 59-30-12 του 10, η οποία λέει: με την έκδοση της υπουργικής απόφασης με την οποία το νομικό πρόσωπο καθίσταται αυτοτελές, πάβει να υπόκειται σε ενδεχόμενη διαδικασία συγχώνευσης με άλλα νομικά πρόσωπα. Κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης που εκπροσωπείτε τα δημοτικά διαμερίσματα που ανέφερα προηγουμένως, Φάριδος, Πελάνας και Μιστρά, συμφωνείτε ότι οι ΟΝΑ που είχαν δημιουργήσει οι καποδιστριακοί δήμοι θα πάψουν να λειτουργούν, αλλά δεν ξέρουν πού θα υπάγονται? Σίγουρα όχι στο ΟΝΑ του Δήμου Σπαρτιατών. Εμείς εδώ είχαμε εκκληθεί
να εκπροσωπούμε, να έχουμε κληθεί γενικά να εκπροσωπούμε τα συμφέροντα του νέου Δήμου, του διευρυμένου Δήμου Σπάρτης. Ενώ αντίθετα ο νόμος απαιτεί να συγχωνευτούν όλα τα νομικά πρόσωπα των δημοτικών ενωτήτων, ομοειδούς αντικειμένου σε ένα, το λέει ξεκάθαρα ο Δήμος. Γιατί απλούστατα όλοι οι ΟΝΑ έχουν το ίδιο αντικείμενο. Και ρωτώ, ο κ. Δήμος γνωρίζει ότι με απόφαση κατά της του ΙΕ του Αθλητικού Οργανισμού Σπαρτιατών με απόφαση 13961 13-12 του 10 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και ΦΕΚ 20-50-31-12 του 10, δηλαδή έχει αρχίσει να προετοιμάζεται η σημερινή διαδικασία από τότε. Εκεί ορίζονται οι θέσεις προσωπικού με επιβάρηση του προϋπολογισμού για το έτος 2010 ύψους 340.774 ευρώ και μελλοντική επιβάρηση 370.000 ευρώ. Δηλαδή για τη λειτουργία των υπολείπων ΟΝΑ των δημοτικών διαμερισμάτων θα χρειαστεί τουλάχιστον ο ίδιος αριθμός υπαλλήλων και ο ισόποσος προϋπολογισμός. Κύριε, το ΦΕΚ αυτό της 31-12 αναφέρει ότι ο ΝΑ πρέπει να έχει 20 θέσεις εργαζομένων. Εδώ είναι το ΦΕΚ. Και έχω ακούσει από επίσημα χείλη μελών του ΟΝΑ ότι έχουμε 8 τεμπέληδες. Τους 20 δεν τους κάνουμε. Λοιπόν, εάν πιστεύω γίνει ένα νομικό πρόσωπο με αυτό το ύψος του προϋπολογισμού των λειτουργικών δαπανών του ΟΝΑ Δήμου Σπαρτιατών 370.000, πιστεύω ότι μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Σπάρτης. Οπότε καταλήγοντας προτείνουμε ενιαίο νομικό πρόσωπο με δραστηριότητες αθλητισμός, πολιτισμός περιβάλλον, όπως το προβλέπει και ο Καλλικράτης, νομικό πρόσωπο που θα έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Μεγαλύτερη ικανότητα να ανταποκριθεί σε αυξημένες ανάγκες που εμφανίζονται όταν υπάρχει μια μεγάλη αθλητική πολιτιστική διοργάνωση. Οικονομία προσωπικού στο διοικητικό τομέα, μειωμένο κόστος λειτουργίας και αυξημένη επιχειρηματική ικανότητα, αφού πέραν του ανθρώπινου δυναμικού θα έχει στη διάθεσή του και το σύνολο των υλικών. Και τούτο γιατί. Πρώτον, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι στην ελληνική ιστορία και στην κουλτούρα, θα έλεγα. Δεύτερο, πολλές εκδηλώσεις εμπεριέχουν ταυτόχρονα αθλητικές και πολιτιστικές ή περιβαλλοντικές εκδηλώσεις, όπως είναι το Σπάρταθλο, είναι τα Παλαιολόγια, η Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, ενώ ακόμη και αυτόνομες εκδηλώσεις έχουν πολιτιστικούς και αθλητικούς σκοπούς και στόχους. Τρίτον, σύλλογοι σωματεία φορείς που θα τεθούν υπό την εποπτεία του νέου νομικού προσώπου θα έχουν ταυτόχρονα αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα, ακόμη και περιβαλλοντολογική. Τέταρτο, το νέο νομικό πρόσωπο θα κληθεί μελλοντικά να διαχειριστεί θέματα όπως το Σαϊνοπούλιο Πάρκο, που εμπεριέχει αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Πέμπτο, μπορεί ο αθλητισμός και ο πολιτισμός να απευθύνονται στο σύνολο των πολιτών, ωστόσο επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία και στόχευση στην νεολαία. Ακόμη, πολλές αθλητικές ανταλλαγές συνοδεύονται από πολιτιστικές εκδηλώσεις και αντίστροφα. Καταλήγοντας, κύριοι συνάδελφοι, η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη, γιατί το ΦΕΚ της 31-12 προϋπολογισμό 370.000 ευρώ στον ΟΝΑ του Δήμου Σπαρτιατών και μόνο και 20 άτομα προσωπικό, νομίζω είναι πέραν από κάθε σημερινή οικονομική κατάσταση, τη στιγμή που ακόμη δεν γνωρίζουμε ποια θα ήταν οικονομικά του νέου Δήμου. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε, διότι υπόθηκε και το έχω καταγράψει επακριβώς ότι από τη δεύτερη κιόλας συνεδρίασή του το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου δείχνει ότι δεν ίσταται εις το ύψος
της ιστορικής πολιτιστικής του κληρονομιάς και εξέφρασε τη λύπη του ο κύριος Νομάρχης, διότι το Προεδρείο δείχνει, το Δημοτικό Συμβούλιο δείχνει μια νοοτροπία συλλογικού οργάνου. Θέλω να πω το εξής. Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτή την τετραετία θα γράψει την ιστορία του. Αυτή την ιστορία που δεν έγραψε την προηγούμενη τετραετία κανένα άλλο Προεδρείο. Γιατί κάποιο άλλο Προεδρείο που συμμετείχε ο κύριος Νομάρχης ήταν ένα κλειστό όργανο και καθόλου ανοιχτό. Δεν το είδαμε ποτέ, μα ποτέ να συνεδριάζει. Δεύτερον, ευτυχώς που υπάρχει στο φάκελο η εισήγηση του ειδικού αγορητή του κυρίου Αποστολάκου. Ευτυχώς. Διότι πραγματικά, scripta manet, τα γραπτά μένουν. Εάν λοιπόν ενσκύψετε εσείς οι ίδιοι της μείζωνος μειοψηφίας στην εισήγηση του ειδικού σας αγορητή και την αντιπαραβάλλετε με το λόγο του κυρίου Νομάρχη σήμερα, θα δείτε ότι υπάρχει ένα χάσμα. Και επειδή μ' αρέσει να σημειώνω και να ψάχνω, σημείωσα στην εισήγησή μου μία λέξη την οποία την έχω τοποθετήσει εντός εισαγωγικών. Τη λέξη τρόπος. Αυτή τη λέξη την είπατε εσείς, κύριε Αρχηγέ της Μείζωνος Μειοψηφίας. Όταν αναπτύξατε το λόγο σας στις 12 πρώτου, αφού εκθιάσατε τις δραστηριότητες του αθλητικού οργανισμού, είπατε ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση, πλην όμως ο τρόπος μας ενοχλεί. Και το τελευταίο, το κράτησα για το τέλος. Ο καθήλυν αρμόδιος για θέματα πολιτισμού και αθλητισμού από πλευράς Μείζωνος Μειοψηφίας είναι ο κύριος Μανουσάκης, ο οποίος τυχαίο άλλωστε λείπει από τη σημερινή συνεδρίαση. Μπορεί να είναι δικαιολογημένη η απουσία του. Εγώ πραγματικά θα ήθελα ως πρόεδρος να γνωρίζω γιατί. Διότι όταν ο πρόεδρος αναφέρει στον λόγο του ότι στην προκείμενη περίπτωση ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος προσωπικά διέγνωσαν αμέσως μετά την απόρριψη του θέματος κατά τη συνεδρίαση της 12 του 11 ότι η αντιπολίτευση θα επιθυμούσε να επανασυζητηθεί αρκεί να υπάρξει συνδιαμόρφωση του αιτιολογικού του αιτήματος του Δημοτικού Συμβουλίου προς το αρμόδιο Υπουργείο, ο Πρόεδρος, υπευθύνος εξερχόμενος της αιθούσης, διεκόπει το βάδισμά του από τον κύριο Μανουσάκη και του εξέφρασε πραγματικά την λύπη του που δεν πέρασε το θέμα και κάνε κάτι πρόεδρε για να επανέλθει το θέμα, διότι πρέπει όλους να μας ενώσει. Ακούστε, τη μετοπική σύγκρουση δεν την θέλει το Προεδρείο. Το Προεδρείο θέλει ωραία να βρούμε τους ρυθμούς μας και να πάμε στις επόμενες συνεδριάσεις. Ο Δήμαρχος είναι επενετός για υπομονή και επιμονή, διότι επιδιώκει την κοινωνική συνένεση και όχι την πλειοψηφούσα άποψη. Παρακαλώ πολύ όμως, μην προκαλείτε το Προεδρείο να αναφέρεται πιο συγκεκριμένα σε πρόσωπα και πράγματα επί θεμάτων που όλους μας ενώνουν. Μην προσπαθείτε να διχάσετε τον κόσμο αυτής της πόλης επί ενός διαδικαστικού θέματος υποβολής ενός αιτήματος προς το Υπουργείο για κάτι το αυτονόητο. Και εγώ σας προκαλώ. Θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή δεν θέλουμε? Γιατί εγώ προσωπικά το θέλω. Θέλουμε να έχουμε ένα ακόμα νομικό πρόσωπο αυτοτελές πέραν των δύο, ναι ή όχι? Θέλουμε να μην έχουμε δημοτικές κοινοφελείς επιχειρήσεις, ναι ή όχι? Εδώ είμαστε λοιπόν να το συζητήσουμε. Δεν μπορείτε όμως τη μια φορά να λέτε στην πλειοψηφία ότι ξέρετε κάτι, καταργήστε τη δημοτική επιχείρηση. Εκφράστε τη θέση σας στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Να έρχεται ο Δήμαρχος της πόλεως που πήρε το 55-56% και να λέει ότι εγώ πραγματικά εκφράζω τη θέση μου όχι στη δημοτική κοινοτική κοινοφελή επιχείρηση, ναι στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στη διατήρηση της αυτοτέλειας του αθλητικού οργανισμού. Και να έρχεστε και να μας λέτε για προεδρία που λειτουργούν υπό μορφήν συλλογικού οργάνου, λες και δεν είναι συλλογικό όργανο το Προεδρείο, και ότι ξεχνάμε την ιστορική πολιτιστική μας κληρονομιά. Ποιοι εμείς εδώ πέρα που επαναφέρουμε το θέμα επειδή το ζητήσατε εσείς? Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Και φυσικά να σας δώσω το λόγο. Να πω το εξής, ότι καλό θα είναι να μην ανατρέφουμε στο παρελθόν. Το πώς συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπαρτιατών εκρίθη από τους συμπολίτες μας.
του έδωσε την απάντηση. Ίσως να μην του άρεσε ο τρόπος λειτουργίας άλλου συλλογικού οργάνου και γι' αυτόν έδειξε την προτίμηση στην πλειοψηφία, τη σημερινή πλειοψηφία. Δεν μπορούν να κατηγορούν εμάς για προχειρότητα όταν στο προηγούμενο συμβούλιο της Τετάρτης μιλούσαν ότι συμφωνούν με τη διατήρηση και σήμερα έρχονται και μας λένε άλλα. Ή στη μία ή στην άλλη περίπτωση προφανώς λειτουργήσαν με προχειρότητα. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Απλά τα πράγματα. Το θέμα είναι αν θέλεις. Υπάρχει ο τρόπος, και είναι ξεκάθαρο αυτό, που μπορεί να μείνει το νομικό πρόσωπο και να συμπεριλάβει αργότερα και το Μιστρά και τους άλλους Δήμους με δραστηριότητες. Επειδή είναι νομικό το θέμα, θα παρακαλούσα, αν θέλετε, κύριε Φούρκα, να το συζητήσουμε σε νομικό επίπεδο με δικηγόρο που θα ορίσετε, για να αντιληφθείτε. Αφού δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ως ένα πράγμα το νομικά, τι να κάνουμε. Και μας λέτε ότι είναι συλλογικό όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο, λέτε και τι είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Συλλογικό όργανο δεν είναι. Τι είναι δηλαδή. Για δώστε μας εσείς άλλο χαρακτηρισμό που δεν το ξέρουμε εμείς. Συλλογικό όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σαφέστατα. Λοιπόν, πράγματα που έχει κρίνει ο λαός, μην τα επαναφέρετε. Να μας κρίνετε από εδώ και πέρα. Εάν θέλετε να ανατρέχετε στο παρελθόν, ανατρέχετε. Δεν πρόκειται να σας ακολουθήσουμε σε καμία περίπτωση. Μην ανησυχείτε. Δεν σας ακολουθούμε. Αυτά τα λέγατε και προεκλογικά. Πήρατε την απάντηση. Καταλαβαίνω, το έχω περάσει κι εγώ. Συμμερίζομαι τον πόνο σας. Ο χρόνος είναι παρδαμάτορ. Θα τα δούμε στην πορεία. Εμείς θέλουμε να μας κρίνετε από εδώ και πέρα. Όχι με το παρελθόν. Εάν θέλετε εσείς να ανατρέχετε στο παρελθόν, ανατρέξτε. Δεν σας ακολουθήσουμε. Είναι η τελευταία φορά που επανέρχομαι σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, το γιατί επανήλθε είναι σαφέστατος ο λόγος. Το γιατί επανήλθε. Από εκεί και πέρα, θέλετε να συνενέσετε, συνενέσετε. Δεν θέλετε, μη συνενείτε. Εμείς το επαναφέραμε και ότι διαγνώσαμε αυτά που διαγνώσαμε. Είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν θέλαμε να αναφερθούμε σε ονόματα. Το προκαλέσατε εσείς με την τοποθέτησή σας. Από εκεί και πέρα, ο καθένας θα ψηφίσει κατά συνείδηση και θα κρυθούμε όλοι. Και να πω και κάτι, επειδή μιλήσατε για προεκλογικές συμμαχίες, αυτά τα ξέρετε εσείς καλύτερα. Σε κάποιες άλλες εκλογές που είχατε δεσμεύσεις. Λοιπόν, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα το γιατί δεν ψηφίζετε. Δεν σας αρέσει ο πρόεδρος που θα τοποθετήσω στον αθλητικό οργανισμό, πως πρέπει να πάρουμε την αδειά σας γι' αυτό. Έτσι διαδίδουν οι συμβουλοί σας. Δεν μας αρέσει ο πρόεδρος που θα βάλει. Λοιπόν, υπάρχει συνένεση, είπαμε, συνεννόηση, αλλά θα μας αποδείξετε και ποιο πρόεδρο θα ορίσουμε εμείς. Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να απαντήσω σε πολλά πράγματα. Θα σταθώ ότι έχει δίκιο ο Δήμαρχος ότι ο κόσμος αποφάσισε. Και εδώ έχει δίκιο. Εδώ το παραδοχόμαστε όλοι και εδώ νομίζω ότι θα αφισβητεί κανείς. Το αν ήταν, κύριε Πρόεδρε, κλειστό το Ομαρχιακό Συμβούλιο δεν είχε ενδιαφέρον, γι' αυτό δεν έρχονταν κανείς να το δει. Ο τρόπος που επικαλεστήκαμε στο προηγούμενο, στην προηγούμενη τοποθέτηση το γλωτήριο της μειοψηφίας ήταν πώς θα μπορέσουν να συλλειτουργήσουν μαζί και οι ΟΝΑ των δημοτικών διαμερισμάτων. Και πράγματι είτε σήμερα άκουσα και θα ήθελα να ακούσω τότε τι διαδίδει ο δικηγόρος, πέστε μου, ποια εγκύκλειος αναφέρει τι. Μην αφήνουμε να αιωρούνται διαφημίες. Και διαφημίσεις. Το θέμα είναι υπόλοιπο. Κύριε, επίσης, κύριε Πρόεδρε, είναι νομίζω ατυχές να αναφέρει τον κύριο Μανουσάκη τη στιγμή που αποουσιάζει. Εμείς θέλουμε να έχουμε νομικά πρόσωπα, όσο δεν το περισσότερο, γιατί έτσι πιστεύω. Θα υπάρξει νέο νομικό πρόσωπο, νέος οργανισμός και νέα χρηματοδότηση. Δεν περίμενα αυτά να τα ακούσω από εσάς. Δεν περίμενα να τα ακούσω αυτά. Αυτά είναι πρωτοφανή που ακούγονται εδώ. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο ότι μέσα στο πρώτο δίμηνο πρέπει να ψηφίσουμε νέο οργανισμό. Εμείς δεν θα πάρουμε απόφαση να χρηματοδοτήσουμε. Ήταν μια άποψη του Προέδρου του Αθλητικού Οργανισμού. Την έφερε εδώ, πέρασε, αλλά από εκεί και πέρα τα έχουμε πει αυτά. Και μάλιστα, όταν ο σύμβουλος της πλειοψηφίας σας, του συνδυασμού σας, μίλησε για να διαμορφώσουμε και τους κανονισμούς με αυξημένη πλειοψηφία και αν δεν προβλέπεται από τον νόμο, εμείς συνενέσαμε, δείχνοντας την καλή διάθεση που έχουμε συνεργασίας, όχι αδυναμίας. Έτσι πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργεί. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, μην μας προκαλείτε να μας λέτε τους 20 και τους 30,
αφού ξέρω ότι θα ψηφιστεί καινούριος οργανισμός. Γιατί τα λέτε αυτά τα πράγματα? Ποιον προσπαθείτε να πείσετε? Ποιον να πείσετε ειλικρινά, όταν είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρξει νέος οργανισμός που θα τα λέει όλα εκεί. Και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τη χρηματοδότηση. Εάν λοιπόν εκεί κρίνετε εσείς ότι η χρηματοδότηση που θα εισηγηθούμε είναι πάνω από αυτά που εσείς πιστεύετε, να το πείτε εδώ, να συζητήσουμε και να καταλήξουμε κάπου. Αλλά μην επικαλείστε αυτά που έχουν γίνει από πριν. Και σας λέω, μπορεί για τις καταργήσεις των νομικών προσώπων, που λέτε, απλό αυτό, να συμπεριλάβει το νέο νομικό πρόσωπο της δραστηριότητας. Είναι απλό, απλούστατο αυτό. Εμείς το έχουμε κοιτάξει αυτό το θέμα. Και γι' αυτό ερχόμεθα και λέμε αυτά τα πράγματα εδώ. Αλλά θα παρακαλέσω. Παρασύρθηκα, δεν έπρεπε να απαντήσω έτσι. Ήθελα. Δεν θέλω δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Αλλά μην μας προκαλείτε. Δεν πρόκειται. Εμείς έχουμε άλλη νοοτροπία. Θέλουμε να πάμε μπροστά. Και πιστεύω όλοι αυτό θέλουμε. Να πάμε μπροστά και να τελειώνει η ιστορία. Δεν θέλετε, εντάξει, μην το ψηφίζετε. Απλά τα πράγματα. Ορίστε κύριε. Άλλωστε, μισό λεπτό, θέλω να πω το εξής. Ότι εμείς θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο ευρύτερης συνέλευσης. Διότι τα θέματα που απαιτούν υψημένη πλειοψηφία δεν είναι πάρα πολλά, είναι ελάχιστα. Μην λοιπόν δημιουργείται πρόβλημα από τώρα να μην υπάρχει στο μέλλον μια συνεργασία. Πόσες φορές θα χρειαστούμε την υψημένη πλειοψηφία? Αλλά εμείς λέμε δεν στηριζόμαστε εκεί. Ελάτε εδώ. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Να κάτσουμε κάτω και σε θέματα που δεν απαιτείται υψημένη πλειοψηφία να διαμορφώσουμε μια κοινή στάση. Όπως συμφωνούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνήσουμε σε όλα. Ούτε λέμε εμείς ότι ό,τι φέρνουμε για εισήγηση είναι το σωστό και εισήγηση θα διαλλάξουμε και θα διαμορφώσουμε κάτω από συζήτηση. Και αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι το νόημα. Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο? Διαφορετικά θα ήταν εισήγηση και τέλειο. Εμείς θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τον τρόπο που σας είπα. Δεν θέλετε? Εδώ είμαστε. Ζητώ συγγνώμη από το σώμα, δεν θέλω ταλαιπωρώ, αλλά πληρώνω μερικά πράγματα που να απαντηθούν. Κύριε Δήμαρχε, το νομικό πρόσωπο που ζητάμε τη διατήρησή του είναι ξεκάθαρο ότι μεταφέρεται αυτούσιο όπως είναι. Δεν επιδέχεται καμία αλλαγή. Όπως είναι το ΦΕΚ πριν τις 31/12/2010. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Πέστε μου τι επικαλείστε, πού στηρίζεστε, ούτε το αλλάξετε. Πέστε μου πάλι, να το καταλάβω. Να το καταλάβω, δεν ξέρω, εγώ το κατάλαβα. Ναι, πέστε μου πού. Όχι στις φήμες που είσαι υποδικηγόρος. Εδώ, πέστε μου σε ποια αγκύκλιο. Ναι. Πέστε μου, να σε διαβάσω εγώ, ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω αυτό. Με ρωτάτε. Εγώ σας είπα τη θέση μου και σας επικαλούμε την αγκύκλιο 59. Λοιπόν, πέστε μου εσείς τι επικαλείστε. Λοιπόν, σας είπα ότι μπορεί για τις διαλύσεις των νομικών προσώπων να συμπεριληφθούν οι δραστηριότητες μέσα στο καινούργιο νομικό πρόσωπο. Εντάξει, πέρα. Δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό. Δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λέει πουθενά, συγγνώμη κύριε Βαλιώτη, κύριε Ψέρε, συγγνώμη. Λέει πουθενά η εγκύκλειος ότι ουδέποτε στο μέλλον θα διευρυνθούν οι δραστηριότητες του νομικού προσώπου. Λέει πουθενά. Είναι ξεκάθαρο. Τι πείτε το. Μεταφέρεται αυτούσιο. Όταν λέει αυτούσιο. Ναι, πώς. Και τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Αυτούσιο. Ότι στον όλα τον άπαντα δηλαδή δεν θα μπορεί να έχει νέες δραστηριότητες. Εγώ να, κύριε συνάδελφε, μισό λεπτό, αφήστε τη διαδικασία για τις 7.30, σας είπα έχει και εκδήλωση. Έχει και εκδήλωση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ηρεμήστε. Κύριε συνάδελφε, δεν καταλάβατε. Δεν εκβιάζεται η ψήφιση του θέματος. Έρχεται εκ νέου το θέμα για τους λόγους που σας εξήγησε και ο πρόεδρος και ο δήμαρχος. Αν θέλουμε το ψηφίζουμε, εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία, καταψηφίζεται. Απ' την άλλη όμως πλευρά, για να μην ρωτά ο ένας και ο άλλος, επειδή υπάρχουν και νομικοί στο τραπέζι αυτό. Πείτε λοιπόν ότι είναι έτσι. Ποιο είναι το κακό? Το να το διατηρήσουμε αυτούσιο το υπάρχον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, κακό είναι αυτό? Με βάση την εκτιμηθήσα έως σήμερα δράση και λειτουργία του? Αλλά εκτός αυτού, έστω και μεταφέρεται λοιπόν αυτούσιο. Ποιος σας είπε ότι ένα πρόσωπο το οποίο διαλύεται δεν μπορεί εν συνεχεία να διευρύνει τους σκοπούς του, τροποποιώντας τη συστατική του πράξη? Αυτά είναι μέσα στη νομική επιστήμη. Εν πάση περιπτώσει, ορίστε κύριε Βαλιώτη. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ομιλία. Δεν θα ακολουθήσω άλλη φορά στις τεδρίες σε αυτό το διάλογο και αυτή την αντιπαράθεση. Και από επίπεδο Προεδρείου και από επίπεδο επιχειρημάτων. Γιατί
πρέπει να τηρούμε τη διαδικασία. Και το πρώτο, κύριε Πρόεδρε, δεν θα μπαίνουν ονόματα τα οποία δεν είναι στο τραπέζι. Μισό λεπτό. Αφήστε με να πω κάτι. Αφού κόπτεστε λοιπόν να μην μπαίνουν ονόματα που είναι στο τραπέζι, πείτε μου εσείς, το Προεδρείο δεν είναι του Προέδρου, είναι διαπαραταξιακό. Όταν ακούτε από συνάδελφο της μείζωνος μειοψηφίας να βάλει κατά του Προεδρείου λέγοντας ότι λυπάται διότι δεν στέκεται στο ύψος της ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλεως, νιώθετε ευχάριστα με αυτή την κουβέντα?